Επιστρέψαμε εδώ, έχουμε μεταφερθεί εδώ στον καναπέ και έχουμε μια καλεσμένη, την οποία έχω να σου πω, Θέκλα μου, και καλώς όρισες στην εκπομπή. Καλώς σας βρίσκω, Έλενα και Αλέξη. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Ήμουν έτοιμη να σου πω σήμερα ότι σου πάει πάρα πολύ το μελαχρινό. Ότι είσαι πολύ ανανεωμένη, πολύ κούκλα, σου πηγαίνει πάρα πολύ και σε βλέπω ξανθιά πάλι. Έσκασα σας την. Και ίσως έχω δώσει μια αναπτυστικότητα. Υπάρχει λόγος, έτσι αυτή από τον υπάρχει. Ναι, υπάρχει λόγος. Αρχές του χρόνου, έτσι σε μια κίνηση απελπισίας, σε πέστεψα πίσω στις ρίζες. Κυριολεκτικά στις ρίζες. Στις ρίζες μου, ναι. Ήμουν στο εξωτερικό, για να είμαι ειλικρινής, και ήταν πολύ αυστηρό lockdown και δεν έβρισκα κομμωτήριο. Έκαμε στα μόνης. Θα πάρω μια μπογιά, να τη φυγεί. Μια χαρά όμως πήγε. Βγαίνει το φυσικό μου χρώμα. Και μου άρεσε μου βγαίνει το φυσικό μου χρώμα, γιατί το είχα μέχρι τα 26 μου, από μικρή. Στα 26 μου είχα κάνει μια μεγάλη επανάσταση. Αν έχεις διαβάσει το «Να μείνω να φύγω» ή το «Ψυχολογικό πόλεμο», θα το ξέρεις. Mm-hmm. Ήταν τότε που εχώρισα απ' όλα. Mm-hmm. Από τον πρώτο μου γάμο, από τη θρησκεία, από το να είμαι καλό παιδί, και έγινα λίγο επαναστατρία. Εκεί τότε είχα αρχίσει να βάζω ξανθό στα μαλλιά μου. Διάβασα την ανάρτησή σου εντωμεταξύ, Θέκλα μου. Είχες ανεβάσει ένα post όταν έκανες αυτή την αλλαγή και ήθελα πάρα πολύ να μου το εξηγήσεις αυτό, με αυτή την αλλαγή. Η επανάσταση πώς συνδέεται με το ξανθό μαλλί? Κοιτάξτε, εγώ έχω μεγαλώσει σε έναν περιβάλλον, το έχω πει πολλές φορές. Συγγνώμη μάμα, συγγνώμη παπά, θα τα ξαναπώ. Έχω μεγαλώσει σε έναν πολύ συντηρητικό οικογενειακό περιβάλλον. Ναι. Κόρη ιερέα, μια πατροπαράδοτη αυστηρή οικογένεια, στην οποία δεν επιτρεπόταν καν να φοράω παντελόνι, πόσο μάλλον να βάζω χώμα στα μαλλιά μου ή να φοράω σκουλαρίκια ή οτιδήποτε άλλο. Στα 26 μου, ενώ είχα ακολουθήσει αυτή την πορεία του να είμαι έναν πολύ καλό κορίτσι και να κάνω ό,τι μου λένε οι γονείς μου και να τα κάνω όλα by the book, ναι, να ακολουθώ όλους τους κανόνες και τους κανονισμούς, βρέθηκα σε μια συνθήκη στην οποία έλεγα τώρα ή θα ζήσω ή θα πεθάνω. Δηλαδή θα συνεχίσω να ζω όπως ζω και να πεθάνω ψυχικά και κατ' επέκταση σωματικά, ή θα κάνω την επανάσταση μου, επιτέλους να μπω στην εφηβεία και να βγω από το γάμο στον οποίο ήμουν, που ήταν ένας ανώριμος και άγρος γάμος. Ναι. Δεν ήταν κακός ο πρώτος μου σύζυγος, ούτε και ο δεύτερος. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε που κάνουμε τις επιλογές μας. Και τότε χώρισα και έφυγα από όλο το κλίμα εκείνων που ήμουν το πολύ καλό παιδί, που έκανα τα πάντα για να ευχαριστώ τους άλλους. Και επειδή όταν ήμουν μικρή, ένιωθα μειονεκτικά που ήμουν μελαχρινή και ο αδερφός μου ήταν ξαθούλης. Σοβαρά. Ναι. Και είπα να γίνω και εγώ ξανθιά. Να μοιάσουμε λίγο. Ήταν κομμάτι του αδερφού. Ο αδερφός μου τώρα έχει γίνει πιο σκούρο το χρώμα, τα μαλλιά του. Αντίστροφα τώρα. Ναι. Εντάξει, και είχα κάνει την επανάστασή μου. Επέρασε μία 20ετία από τα 26 μέχρι τα 46, με οποία ήταν έτσι πολύ δυνατή 20ετία, πάρα πολύ δυνατή 20ετία. Δηλαδή ήταν, ξέρω, ίσως τα πιο γόνιμα χρόνια της ζωής μου, από την έννοια του ότι είχα πάρα πολλά βιώματα, επέρασα δύσκολες και δυνατές φάσεις, όπως το μεγάλωμα δύο παιδιών, όπως η τριβή μου με το κυπριακό κοινωνικό κατεστημένο από τις επάλξεις ενός ψυχολόγου που εργάζεται μέσα στον κόσμο. Έχω εργαστεί ως ιδιώτης ψυχολόγος για πάνω από 20 χρόνια στην Κύπρο. Η συμμετοχή μου στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, το όνειρο μου της συγγραφής, το οποίο έγινε πραγματικότητα. Εδώ έχω μπροστά μου τα 4 βιβλία μου, τα τελευταία 4 δεν είναι τα μόνα. Έχω γράψει και άλλα 2 προηγουμένως. Να σε διακόψω λίγο, ναι, μιας και μου δώσεις το λόγο. Ήθελα να το πω στην αρχή, Θέκλα μου. Έχουμε εδώ 3 από τα βιβλία της αγαπημένης μας Θέκλας Πετρίου. Θα τα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Να τα δείξουμε βεβαίως. Να πάρουν τώρα στο 22-477-777 και στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση. Τρεις λοιπόν, τυχεροί. Αυτό είναι το πρώτο μου βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός, τον ελληνικό εκδοτικό οίκο. Έχει τον τίτλο «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» και τον υπότιτλο «Έναν ορθόδοξο εγχειρίδιο μητρότητας». Σε αυτό το βιβλίο, όποιος θέλει να μάθει και τις πληροφορίες αυτές για τη δικιά μου επανάσταση και το πώς ξέφυγα από τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσα και ανατράφηκα εγώ ίδια και μπήκα σε έναν διαφορετικό τρόπο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται και σε γονείς αλλά και σε ενήλικα παιδιά, τα οποία προσπαθούν να καταλάβουν τον εαυτό τους, πώς λειτουργούσαν οι γονείς τους και πώς τα βιώματα μας μεγαλώνοντας μας επηρεάζουν όσον αφορά τη λειτουργικότητά μας, στο πώς συνδεόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, το αν είμαστε ευτυχισμένοι, στο αν έχουμε καλή ποιότητα ζωής κλπ. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο
Κυκλοφόρησε το 17. Mm-hmm. Ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου. Ήταν τη μέρα που με πήρε τηλέφωνο η Αγγέλα Ισοτηρίου, διευθύντρια εκδόσεων του εκδοτικού οίκου Ψυχογιός, για να μου πει ότι θα εκδοθεί αυτό το βιβλίο. Έκανα πάρα πολύ χαρά εκείνη τη μέρα. Ήταν Μάρτιος του 16, του 17. Κάμα τρομερή χαρά, λέω, αυτή είναι η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας μου, γιατί δεν το ξέρει κανένας. Ένα όνειρο που είναι πραγματικότητα, βασικά. Ναι, από 20 χρόνια το είχα υπόψη μου. Γιατί θα το έστειλα στο συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Α, και στο συγκεκριμένο κιόλας. Ναι, μόνο στο ψυχογείο το έστειλα. Τι χαρά, ξέρεις. Κοίταξε, ήξερα τι έκανα. Σε άλλα πράγματα δεν ήξερα τι έκανα, γιατί είμαι στα τυφλά. Αυτά ήξερα τι έκανα. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ψυχογείο. Αυτό βγήκε το 2018. Είναι ένα πολύ, πολύ προκλητικό βιβλίο. Το οποίο λόγω του προκλητικού του τίτλου δεν είχε τόσες πολλές πωλήσεις μέχρι τώρα όσων είχαν τα προηγούμενα βιβλία, αλλά εγώ προκαλώ τον κόσμο να το διαβάσει. Είναι ένα εγχειρίδιο, το οποίο λέει «Να μείνω ή να φύγω, επαναπροσδιορίστε τη σχέση το γάμο σας». Είναι ένα βιβλίο το οποίο σε βοηθάει να καταλάβεις αν η σχέση ή ο γάμος που έχεις αξίζει τον κόπο να είσαι εκεί ή αν είναι, πολύ καλή, είναι η καλή ιδέα να το διαλύσεις. Και αυτό το βιβλίο, ενώ φοβάται ο κόσμος να το διαβάσει, μου λένε το πήρα το βιβλίο και έβαλα κάλυμμα, ή το έχω βάλει μέσα σε ένα άλλο βιβλίο. Έχει βοηθήσει πάρα πολλά ζευγάρια να διασώσουν τη σχέση του. Νομίζω είναι και λίγο επίγερο, Θέκλα μου, τώρα και με τον κορονοϊό. Είδαμε ότι πάρα πολλές σχέσεις δοκιμάστηκαν μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Ναι. Νομίζω είναι ότι πρέπει το βιβλίο αυτό. Είχαμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχαμε αυξήσει στο διαζύγιο μέσα στον κορονοϊό, είχαμε αυξήσει των γεννήσεων, ναι, των εγκυμοσυνών. Και τώρα που τελειώνει ο κορονοϊός, θα έχουμε και αυξήσεις των νέων ερωτικών σχέσεων. Θα υπάρχει ένας οργασμός δημιουργικότητας, πελάρας, παραβατικότητας κλπ. Τρίτο βιβλίο. Όλα μαζί. Και το τρίτο βιβλίο μου το έφερα για να το κληρώσουμε για τους τηλεθεατές σας. Είναι το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος». Αυτόν έχει κυκλοφορήσει το 2019, 24 Οκτωβρίου του 2019. Αυτό είναι ένα πολύ πρωτότυπο βιβλίο. Είναι το μοναδικό βιβλίο, τουλάχιστον στην ελληνική βιβλιογραφία, μπορεί και στη ξένη, δεν το έχω ψάξει, το οποίο περιγράφει όλα τα είδη bullying, θα πω τη λέξη bullying γιατί την καταλαβαίνει ο κόσμος, εκφοβισμού, που μπορεί να δεχθεί ένας άνθρωπος είτε στο οικογενειακό του περιβάλλον, είτε στο σχολικό, είτε στο εργασιακό. Έχει κεφάλαια για το mobbing, που είναι ένα πολύ καυτό θέμα, το οποίο θα είναι, πιστεύω, θα είναι το θέμα της επόμενης δεκαετίας. Ο εκφοβισμός στις εργασιακές σχέσεις. Μιλάει μέσα για τον gaslighting. Ναι. Τον gaslighting, ξέρετε τι να σας πω. Δεν ξέρεις. Πες μου. Τον gaslight ήταν μια ταινία τη δεκαετία του 40, έχει αφήσει εποχή, που ήταν βασισμένη πάνω σε έναν παλαιότερο θεατρικό έργο, το οποίο αναφέρεται στην ιστορία μιας κοπέλας, η οποία κληρονόμησε την πλούσια θεία της, η οποία βρέθηκε δολοφονημένη, ενώ ήταν τραγουδίστρια της όπερας. Αυτή η κοπέλα πάει να μείνει στο σπίτι της θείας στο Λονδίνο, την πλησιάζει ένας πολύ γοητευτικός κύριος, ο οποίος την ερωτεύεται, τον ερωτεύεται, την παντρεύεται και μετά προσπαθεί να τη βγάλει τρελή. Και στο τέλος της ταινίας αποκαλύπτεται γιατί αυτός προσπαθούσε να την κάνει να πιστέψει ότι είναι τρελή, αλλά και να κάνει και τους άλλους γύρω της να θεωρήσουν ότι αυτή η κοπέλα είναι τρελή. Έναν από τα κόλπα που χρησιμοποίησαν ήταν και να κάνει με το φωτισμό, ο οποίος ο φωτισμός τότε, η δεκαετία του 30 ήταν με γκάζι, gaslight. Και... Ναι. Και με βάση την ταινία αυτή, έχει ονομαστεί το όπλο του ψυχολογικού πολέμου του «Σε βγάζω τρελόν και σε κάνω να πιστεύεις ότι είσαι τρελός», gaslight. Mm-hmm. Είναι πολύ χρήσιμο βιβλίο και νομίζω ότι δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς θα βρούμε τον εαυτό μας εκεί μέσα, αν μη τι άλλο στις οικογενειακές και στις εργασιακές μας σχέσεις. Μάλιστα. Αυτά τα τρία βιβλία από τη Θέκλα μας θα γίνουν δικά σας. Από τον εκδοτικό οίκο Ψυχογιών, ο Ψυχογιός θα στέλνει. Βεβαίως, να πάρετε τηλέφωνο μέχρι το τέλος της εκπομπής στο 22-477-777. Τρεις τυχεροί θα πάρουν από ένα βιβλίο. Και εγώ κρατάω στα χέρια μου το οποίο ζήτησα από τη Θέκλα αυτό το βιβλίο. Έχω να σας πω. Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος. Είναι το καινούριο μωρό αυτό. Και δεν είναι βιωματικό αυτό το βιβλίο. Όχι, δεν είναι. Και είναι για το πιο χοντρό της συλλογής σου, έτσι. Χοντρό, ναι. Που σημαίνει ότι. Γράφτηκε στην καραντίνα, ίσως. Ή όχι, δεν έχει καμία σχέση. Ξεκίνησε η συγγραφή του βιβλίου αυτού 1η Ιουλίου του 20 και τελείωσε 30 Νοεμβρίου του 20. Γράφτηκε στην καραντίνα, το μισό στην Κύπρο, το μισό στο εξωτερικό. Γιατί για 6 μήνες είχα κάνει μία διαφυγή στο εξωτερικό. Πες μας. Ανυπομονώ να επιστρέψω. Λοιπόν, Θέκλα μου, καταρχάς θέλω να μου πεις για τον τίτλο. Πώς έγινε η επιλογή? Εγώ εντάξει, έχω μελετήσει, έχω δει και τα κεφάλαια, 9 κεφάλαια γεμάτα. Θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια κάποια θέματα, έτσι, φλέγον θέματα. Πες μας λίγο για τον τίτλο και τι εννοείς με αυτό.
Δεν λοιπόν, έχει διάγνωση ο έρωτας. Ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για τον έρωτα, το οποίο είχα αποφασίσει να το γράψω από το 18. Mm-hmm. Γιατί όταν τελειώσεις το βιβλίο, όταν γράψεις ένα βιβλίο και φύγει από σένα, περνούν και 6, 7, 8, 9 μήνες μέχρι να βγεις στο βιβλιοπωλείο. Οπότε εσύ έχεις όλο το χρονικό διάστημα να οραματιστείς και να φαντασιωθείς και να σκεφτείς και να προβληματιστείς για το τι θα γράψεις μετά. Εν τω μεταξύ, όσοι άνθρωποι έχουν να κάνουν με καλλιτεχνική δημιουργία, γνωρίζουν τι σημαίνει να σε έχεις τη δημιουργική επιθυμία, να μην χρησιμοποιήσω καμία άλλη έκφραση, είναι και μεσημεριανή. Κατάλαβες τι εννοώ, τη δημιουργική έτσι έξαψη. Και όταν σταματήσεις να γράφεις, νιώθεις ότι πέφτεις στο κενό. Λες, τι θα κάνω τώρα. Τώρα πρέπει να γράψω κάτι καινούριο. Οπότε, όταν τελείωσε ο ψυχολογικός πόλεμος, ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για τον έρωτα. Και το είχα στα σκαριά, ήρθε η πανδημία, ήρθε το lockdown, γίναμε κι εμείς ένα στατιστικό της πανδημίας, όμως. Και βρέθηκα, θα έγραφα Μάρτιον του 20, θα ξεκινούσα τη συγγραφή, ενώ ακόμη ήταν εν κινήσει η περιοδία στην Ελλάδα, η μισή περιοδία χάθηκε πέρσι και φέτος δεν ξεκίνησε καν η περιοδία ακόμη. Θα άρχισα να γράφω για τον έρωτα, μετά καθυλωθήκαμε, οπότε το καλοκαίρι. Πρώτη Ιουλίου είπα θα αρχίσω να γράφω. Λέω, τι θα κάνεις τώρα κόρη, θα γράψεις αυτό που αποφάσισες ή θα λιποταχτήσεις και θα γράψεις κάτι πιο κοινωνικά αποδεκτό. Όχι, θα το γράψω. Τώρα είναι ίσως η καταλληλότερη περίοδος παρά ποτέ να γράψω για τον έρωτα τώρα που είναι αποδεδειγμένο ότι δεν τα έχω καταφέρει μέχρι τότε δηλαδή στον έρωτα. Επήρα και φόρα γιατί ο κόσμος γνωρίζει ότι πέρσι... Ναι. Σας παρακαλώ στα sites μην κάνετε άλλη δημοσίευση, μιλάει για το χωρισμό της Θέκλα Πετρίδου, έχει πολύ καιρό που χωρίσα, έχει πάρει με ένα χρόνο, ξεχάστε το. Λοιπόν... Πέρσι να ξέρω στα φύγια. Δεν μπορώ, κάνει, έχουμε νέα πράγματα, έχουμε νέες ιστορίες. Επειδή άκουσα και κάποιες παλαβές κρίσεις του τύπου, πάτε σε αυτήν την ψυχολόγο η οποία δεν κατάφερε να κρατήσει τον άντρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και λέω, όχι ρε παιδί μου. Καμία έχει πολλές γυναίκες και πολλούς άντρες οι οποίοι είναι πνευματικά όντα, έχουν αγάπη μέσα τους, έχουν φιλότιμον, έχουν καλή διάθεση, αλλά οι συνθήκες της ζωής ή το τέριασμα ή το μη τέριασμα με άλλους ανθρώπους δεν τους επιτρέπουν να μεγαλουργήσουν στην ερωτική τους ζωή όπως σε άλλους τομείς. Δεν σημαίνει ότι πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να πούμε είσαι κατεστραμμένος, φύγε από εδώ. Δεν έχεις άποψη, δεν έχεις γνώμη. Και το έγραψε. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική έτσι. Ναι. Το έγραψες δηλαδή σε περίοδο που δεν ήσουν ερωτευμένη. Όχι. Ερωτεύτηκα το βιβλίο. Άρα τώρα είσαι ερωτευμένη με το βιβλίο. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ εντωμεταξύ. Άρεσε. Το design. Το λάτρεψα. Είχα τρεις επιλογές. Είπα καό κατευθείαν το χρώμα του φούξια και με την καρδούλα. Με το... Ισχύει, Θέκλα μου, ότι την ονομασία την πρότεινε κάποιος από τους φίλους που σε παρακολουθούν στο κανάλι και ότι το αφιερώνει σε αυτού, στο συγκεκριμένο αυτό βιβλίο. Στο κανάλι είναι αυτό, το βιβλίο είναι αυτό, είναι αφιερωμένο στο κανάλι μου στο YouTube. Όταν έφυγα από την Κυπριακή τηλεόραση τον Αύγουστο του 19, το έκαμα για να αφοσιωθώ συνειδητά στο διαδικτυακό μου κανάλι στο YouTube. Ναι. Εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή είμαστε 56.000 άνθρωποι εγγεγραμμένοι στο κανάλι, αλλά κάθε μήνα μπαίνουν γύρω στους 90.000 επισκέπτες. Mm. Ενώ έχει πολλή κίνηση το κανάλι, έχει αρκετά εκατομμύρια θεάσεις, δηλαδή είναι έναν πολύ ζωντανό και δυναμικό κανάλι, στο οποίο έχουμε και μια μεγάλη κοινότητα που σχολιάζουμε κάτω από τα βίντεο, που γνωριζόμαστε. Τώρα λόγω κορονοϊού δεν έχουμε κάνει συνάντηση, αλλά μόλις τελειώσει αυτή η ιστορία θα κάνουμε στην Αθήνα σίγουρα ένα μεγάλο πάρτι και στη Θεσσαλονίκη. Τα είχαμε κανονισμένα, αλλά μας έκλεισε η πανδημία. Και μέσα στο κανάλι, κάτω από τις συζητήσεις και στα lives που κάνουμε, έχουμε να αποκτήσει ένα δικό μας γλωσσάρι. Άρα, όταν μιλάμε για ανθρώπους προβληματικούς εντός εισαγωγικών, mm-hmm. εμείς δεν τους ονομάζουμε νάρκισσους ή παλιοχαρακτήρες. Χρησιμοποιούμε τον όρο αδιάγνωστοι mm-hmm. για ανθρώπους οι οποίοι, εάν τυχόν καηλήσουν, καηλός στην Κυπριακή διάλεκτο σημαίνει κάνω τη χάρη, ναι, να πάνε σε κάποιον ειδικό, είτε ψυχολόγο, είτε ψυχίατρο να διαγνωστούν, θα έχουν κάποια διάγνωση, ίσως κάποια διαταραχή προσωπικότητα. Οπότε χρησιμοποιούμε συχνά τον όρο αδιάγνωστη στο κανάλι. Δηλαδή θα πούμε ο Μπίπο έτσι ο αλλιώς ή τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Θα πούμε ο αδιάγνωστος. Οπότε όταν
Συζητούσαμε σε ένα live στο κανάλι μου τι τίτλο να δώσουμε στο βιβλίο, αφού μαζί το γράψαμε. Ναι, ναι, ναι. Εισηγήθηκε κάποιο αρκετή τον τίτλο Έρωτα αυτό ο Αδιάγνωστο. Όταν το άκουσε η εκδότρια, μου λέει: Με τι θα γράψει εκεί, λέω: Έχει πολύ κόσμο που ξέρει την ορολογία και θα το τιμάτουμε. Ναι. Θέλω λίγο να ανοίξουμε και το θέμα, γιατί σε ένα από τα κεφάλαια σου μιλά και για το φλερτ, Θεκλά μου. Και γύρω στο φλερτ, τώρα που βλέπουμε να συμβαίνει πολύ πιο έντονα, το διαδικτυακό φλερτ μέσα από τα social media. Το παιχνίδι γίνεται όλο online τώρα. Όλο αυτό το παιχνίδι, πώς καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν βλέπεις τον άλλο face to face, ότι σε φλερτάρει? Μεγάλο θέμα τώρα δεν τον πω. Άνοιξα, βλέπω ότι περνάνε και οι τίτλοι. Τέλεια, είναι να τα πούμε μετά εδώ. Όχι, 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 θα μιλήσω. Υπάρχουν και στα βιβλία. Υπάρχουν φυσικά και στο βιβλίο πολλές πληροφορίες για το φλερτ, αλλά και στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχει και βίντεο με τον τίτλο «Πώς ξέρω αν με φλερτάρει». Ναι. Αναπόφευκτα όλοι μας έχουμε αρχίσει να αναπτύσσουμε κάποιες επικοινωνιακές δεξιότητες διαδικτυακές, οι οποίες μπορούν να είναι αρκετά καλές επειδή το μόνο πράγμα που δεν βλέπεις από κοντά, που δεν έχεις από κοντά, είναι τη μυρωδιά και την αφή. Η μυρωδιά και η αφή παίζει πολύ ρόλο για την ερωτική συμβατότητα. Όχι για το αν σε φλερτάρει, γιατί μπορεί να μυρίζει τέλειο άλλο, αλλά να μην σε φλερτάρει και η ανάγκη είναι να ξέρει ότι μυρίζει τέλειο, δεν σε φλερτάρει. Διαδικτυακά όμως, με τη βιντεοκλήση, με τη φωτογραφία, με το μήνυμα, με την τηλεφωνική κλήση, μπορείς να πάρεις πολλές πληροφορίες και για το τι προθέσεις έχει απέναντί σου ένας άνθρωπος, αλλά το πιο βασικό, αν σου κάνει αυτός ο άνθρωπος. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε στο φλερτ, λέμε: Μα να μου θέλει, μα θέλω να με θέλει. Όχι, κόρη μου, γιέ μου, κάμνη σου. Κάμνη σου τους άντρας, κάμνη σου τη γυναίκα. Αυτό πρέπει να κοιτάμε στο φλερτ. Και όχι αυτό που βλέπω μου κάνει. Αν δεν σου κάνει, ας σε θέλει. Τι σημασία έχει? Ή αν σου κάνει και δεν σε θέλει, εκεί έχεις θέμα. Ναι. Αλλά το πρώτο που κοιτάμε στο φλερτ είναι αν μας κάνει ο άλλος, όχι αν μας θέλει, αν μας φλερτάρει. Πολύ σημαντικό. Και επίσης δεν είναι κακή ιδέα να φλερτάρουμε και οι γυναίκες. Ναι. Εγώ δεν το κάνω αυτό, αλλά προτείνω να έχουν αλλάξει εποχές. Σε ευχαριστώ πάρα και πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι το. Κλείνεται αυτή την εβδομάδα. Να πάμε και εμείς διακοπές. Καλή ξεκούραση, καλή είναι πάνω του. Λοιπόν, καλό τάξιδο να είναι και το νέο σου βιβλίο. Πείτε μου τρεις αριθμούς από το 1 μέχρι το 70 να δούμε ποιοι είναι τυχεροί. 68, 53, 4. 68, 53 και 4 είναι οι τυχεροί που παίρνουν από ένα βιβλίο της αγαπημένης μας Θέκλας Πετρίδου. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τον Αλέξη και σένα. Καλή συνέχεια, Θέκλα μου. Ευχαριστώ και καλές διακοπές και σε σένα. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε ευχάριστη παρέα. Καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ. Ακολουθούν η εκπομπή Εχμές με τους Σωτήρη Παρούτη και Στέλλα Σάβα. Τέλος οι Εχμές για φέτος. Συγγνώμη, παιδιά, τέλος οι Εχμές. Τα φιλιά μας. Καλές διακοπές στον κύριο Παρούτη. Και στη Στέλλα, καλά να μας κάνουν που είναι διακοπές. Είδατε, άμα το μυαλό του άλλου είναι. Τέλος πάντων, γεια σας. Τα λέμε αύριο εδώ την ίδια ώρα. Φιλάκια.